Σήμερα πραγματικά νιώθω μεγάλη δυσκολία, γιατί πρέπει να δώσω την αξία και να αφήσω το μήνυμα της πράξης αυτή την οποία σας καλέσαμε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί εδώ πέρα στη Χωριστή, κάνοντας μία κίνηση με τους δημότες όλους της Χωριστής που συμμετείχαν σε έναν έρανο που κάναμε εθελοντικά και με μεγάλη χαρά και κατορθώσαμε, δηλαδή το νόημα είναι ένα απλό γραφείο σε απλή συνταγογράφηση να το μετατρέψουμε σε ένα αγροτικό ιατρείο που δώσαμε τα εφόδια κάποια τα οποία θα τα δείτε και θα τα δείξετε στους γιατρούς μας για να μπορούν να κάνουν τις πρώτες εξετάσεις στους δημότες Χωριστής. Με λεφτά από προσφορές των κατοίκων. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς πραγματικά όλους τους κατοίκους της Χωριστής που συνεισφέραν αυτές τις δύσκολες μέρες από το ειστέρημά τους πραγματικά και κατορθώσαμε και αγοράσαμε δικό μας καρδιογράφο, τα πρώτα υλικά για τον καρδιογράφο. Βάλαμε δεύτερο κομπιούτερ για να μπορούμε να συνταγογραφούν ταυτοχρόνως και γιατρός και οι νοσηλεύτερες που έχουμε καθημερινά στο χωριό μας, περισσότερες συνταγές στο ΙΟΠΗ, για να εξυπηρετούνται γρηγορότερα οι κάτοικοι της Χωριστής. Και όχι μόνο, γιατί από ό,τι θα σας πω και η πιθανόν νοσηλεύτρια, εξυπηρετούμε και την γύρω περιοχή. Κατορθώσαμε, πήραμε και μία τηλεόραση, βάλαμε στην αίθουσα αναμονής των ασθενών, για να είναι πιο ευχάριστη όταν περιμένουν να έρθει η σειρά τους για τον γιατρό. Και πήραμε τα απαραίτητα μικρά εφόδια, ζαχαρομετρητές, ζυγαριά, υψομετρητές, δαφρονοσκόπιο. Πήραμε καινούργια γραφεία, ό,τι χρειάζεται ένα μικρό ιατρείο. Αυτό που πρέπει να μείνει είναι το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς των κατοίκων που πρέπει να περάσει στους τηλεθεατές σας, γιατί δυστυχώς τελευταία γινόμαστε συνεχώς θεατές ή ακροατές δυσμενών ειδήσεων, κακών ειδήσεων, παρεμβάσεων στο δημόσιο διάλογο με επιφάνεια, με σαθρά επιχειρήματα, και είναι μία κίνηση η οποία πρέπει να αφήσει. Γι' αυτό είπα, νιώθω τη δυσκολία, το πραγματικό της νόημα. Και η πράξη αυτή είναι μεγάλη και για μία ακόμα φορά ευχαριστώ όλους τους κατοίκους της Χωριστής. Εδώ βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και τους γιατρούς που έχουμε, ως επίσης την νοσηλεύτριά μας, που μαζί με τη δική μου συνεργασία κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα όλους τους κατοίκους της Χωριστής. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, στο περιφερειακό ιατρείο της Χωριστής, μετά από αυτές τις αντιστοιχίες, δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ποσό το οποίο δαπανήθηκε, το οποίο συγκεντρώθηκε. Το ποσό που δαπανήθηκε, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία το νούμερο. Είναι αρκετά λεφτά για να αγοραστούν καινούργια κομπιούτερ, καρδιογράφους και τα πρώτα μηχανήματα τα ιατρικά. Και όλα αυτά αγοραστήκαν από προσφορές των κατοίκων της Χωριστής. Αυτό ακριβώς είπα, τη δυσκολία, γιατί πρέπει να δώσω την πραγματική αξία τέτοιων πράξεων και να το μιμηθούν κι άλλοι, να αφήσει το πραγματικό νόημα που γίνονται. Οπωσδήποτε στα χρόνια τα δύσκολα που περνάει το κράτος μας, ας πούμε, γενικά, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και με τέτοιες πράξεις, αν μη τι άλλο, βοηθάμε την καλύτερη μας λειτουργία.